Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένος εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας. Οι δηλώσεις του ελάχιστα καθησυχάζουν μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να κηρύξει την Κίνα χειραγωγό νομίσματος και την απάντηση της Κίνας που αναστέλει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Μπορεί ο Τραμπ να πανηγυρίζει με tweet για την επιστροφή κεφαλαίων και επιχειρήσεων στη ΗΠΑ, ωστόσο οι πολιτικές του απειλούν και άλλες οικονομίες πέρα από την Αμερικανική. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς επισημαίνει ότι πλήττεται η παγκόσμια οικονομία και ζητά από όλες τις πλευρές να ρίξουν τους τόνους και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στη Γερμανία οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Η βιομηχανική παραγωγή, στυλοβάτης της γερμανικής οικονομίας, διανύει τη χειρότερη χρονιά της τελευταίας επταετίας. Με το επιχειρηματικό κλίμα να επιδεινώνεται, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης απειλείται ακόμα και με ύφεση. Το σύνολο της Ευρωζώνης ενδέχεται να υποστεί τις συνέπειες, καθώς η Κίνα χάνει τη δυναμική της ανάπτυξης που τροφοδοτούσε και την ευρωπαϊκή παραγωγή. Μετά την τελευταία υποτίμηση, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας έχει εξαντλήσει ένα ακόμα όπλο.